Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είμαστε στη μέρα τώρα που θα πάρθουν αποφάσεις για το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, κύριε Τζανάκη. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τώρα είμαστε συνολικότερα έτσι στο να δούμε πώς γυρίζουμε από αυτό το καλοκαίρι, τι συνέβη αυτό το καλοκαίρι, πού βρισκόμαστε με τον κορονοϊό και πώς θα πάμε από εδώ και πέρα. Ποια είναι η γνώμη σας για τα σχολεία? Λένε και ακούγεται ότι δεν θα πάνε τα παιδιά με μάσκες, ούτε λέει θα κάνουν ενδεχομένως τεστ. Νομίζω η επιδημιολογική εικόνα και η μέχρι τώρα πορεία της πανδημίας και πού βρισκόμαστε τώρα, τόσο από πλευράς ανοσίας, όσο και από πλευράς, θα έλεγα, βαρύτητας των επιδημιολογικών δείχτων, δείχνουν ότι θα πρέπει να πάμε με πολύ ήπια υγειονομικά πρωτόκολλα. Πρέπει να υπάρξουν υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία όμως θα είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, θα είναι, θα έλεγα, ήπια. Και προφανώς δεν θα μπουν τα παιδιά στις τάξεις με μάσκες. Από εκεί και ύστερα βέβαια χρειάζεται να παίρνουμε ορισμένα μέτρα. Χρειάζεται οι γονείς να επιδείξουν τον απόλυτο δυνατό έτσι, σεβασμό προς τα άλλα παιδιά. Να μην στέλνουν τα παιδιά τους άρρωστα στο σχολείο. Εάν υπάρχει κρούσμα στην οικογένεια να κάνουν κάποιο τεστ στα παιδιά. Και ούτω καθεξής. Πρέπει όλοι μαζί σαν ομάδα οι γονείς να προσπαθήσουν να βοηθήσουν το σχολείο έτσι ώστε και το δικό τους το παιδί να βοηθήσει. Κύριε Τζανάκη, η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας το επιτρέπει να πάμε σε αυτό το ήπιο μοντέλο? Γιατί δυστυχώς άνθρωποι και μέσα στο καλοκαίρι και αρκετοί έχασαν τη ζωή τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι υπέργυροι. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας ενεργά. Ογκολογικής ή αιματολογικής φύσεως κατά βάση. Ναι. Επομένως, σε αυτούς θα πρέπει να επικεντρωθεί, δηλαδή στους υπέργυρους και στους ανθρώπους που έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας, θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθειά μας να τους προστατεύσουμε. Η τέταρτη δόση, αυτή η επαναληπτική, τώρα, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, είναι απαραίτητη για κάποιους και για ποιους? Είναι απαραίτητη για όλους εκείνους που έχει συσταθεί, δηλαδή για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας σοβαρά και ενεργά με την καθοδήγηση του γιατρών τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικά για όλους πάνω από 60 ετών. Ιδιαίτερα αυτούς που έχουν συνοσηρώτες. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, εάν χρειαστεί, εάν προκύψει μόλυνση, μπορεί να οδηγηθούν στο νοσοκομείο. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι φαίνεται να είμαστε σε μια, θα έλεγα, συνύπαρξη με τον ιό, ο οποίος περισσότερο, εάν μας μολύνει, λειτουργεί περίπου σαν μια απλή ίωση. Εάν κάποιος, κύριε Τζανάκη, έχει κάνει την τρίτη δόση και έχουν περάσει 7-8 μήνες, να κάνει τώρα την τέταρτη ή να περιμένει να έρθει το επικυρωποιημένο, όπως ακούμε, εμβόλιο που θα πιάνει και τις μεταλλάξεις, όπως λέγεται? Εάν είναι πάνω από 60 ετών ή έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυσικά πρέπει να κάνει την τέταρτη δόση. Διαφορετικά όχι, και ας έχει περάσει αυτό το διάστημα των μηνών. Διαφορετικά όχι, επαναλαμβάνω, με τρεις δόσεις, οι τρεις δόσεις είναι οι βασικές. Επίσης υπάρχει μια μικρή παραλλαγή σε αυτόν ο οποίος έχει νοσήσει. Αυτός ο οποίος έχει νοσήσει το περασμένο πεντάμινο, εξάμινο και έχει κάνει τρεις δόσεις, στην ουσία είναι σαν να έχει εμβολιαστεί και με τέταρτη δόση λόγω της φυσικής νόσησης. Μάλιστα. Και αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν χρειάζεται να κάνουν τη δεύτερη επαναληπτική δόση. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα παρακολουθούμε μαζί.